Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων με τους επαγγελματίες φοροτεχνικούς να σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Όπως ξεκαθαρίζουν, δεν προλαβαίνουν μέχρι τις 26 Ιουλίου, καθώς εκκρεμούν περισσότερες από 2,5 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις σε επίπεδο χώρας. Αν δοθεί παράταση, ένας μεγάλος αριθμός φέτος, που θα είναι πιθανόν και πάνω από 500, 600, 700 χιλιάδες, δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει, θα μείνουν χωρίς να υποβαληθεί φορολογική δήλωση. Διότι οι φοροτεχνικοί θα πρέπει τις επόμενες ημέρες να ασχοληθούν με τις τρέχουσες υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, που είναι το ΦΠΑ. Έχουμε το ΦΠΑ για το τρίμηνο Απρίλιο-Μάιο-Ιούνιο, που λήγει 30 Ιουλίου. Έχουμε την ψηφιακή κάρτα, που είναι ένα πρωτόγνωρο στοιχείο που εφαρμόζεται στις επιχειρήσεις του λιανεμπορίου και ουσιαστικά περνάει μέσα από τους φοροτεχνικούς. Είναι επιτακτική ανάγκη από την πλευρά της πολιτείας να δώσει παράταση στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, οι οποίες λήγουν τέλος του Ιουλίου. Δυστυχώς, λόγω της καθυστέρησης όλων των διαδικασιών, ίσως φταίνε και οι ευρωεκλογές, αλλά και τις διευκρινιστικές εγκυκλίες που πρέπει να βγάλει το Υπουργείο, καθυστέρησε να τις βγάλει. Δεν έχουν υποβληθεί πάνω από 3 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις αυτή τη στιγμή. Και έχουμε και σε εξέλιξη αρκετά μέτωπα που έχουν να κάνουν με τους επαγγελματίες, όπως είναι η διασύνδεση των ταμιακών μηχανών με τα ΠΟΣ, είναι η θεσμοθέτηση της ψηφιακής κάρτας για τους εργαζόμενους. Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών απέστειλε και η ΟΕΒΕΝΗ, ζητώντας παράταση στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, καθώς στην αντίθετη περίπτωση χιλιάδες επαγγελματίες θα βρεθούν αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα. Δεν νομίζω ότι πρέπει και οι επαγγελματίες αλλά και οι συνάδελφοι φοροτεχνικοί να είναι με τη δαμόκλειο σπάθη από την πλευρά του Υπουργείου από πάνω τους, με τα πρόστιμα που είναι εξοδοτικά, για να δοθεί μια παράταση στις φορολογικές δηλώσεις. Δυστυχώς τα πρόστιμα θα είναι καθοδόν και δεν θα είναι μόνο αυτά τα πρόστιμα. Δεν θα έχουμε και σε υλοποίηση αρκετά μέτρα, όπως είπα πριν, με τις ψηφιακές κάρτες και τη διασύνδεση των ταμιακών μηχανών με τα ΠΟΣ. Που εκεί είναι πολύ εξοδοτικά τα πρόστιμα. Συζητάμε για πρόστιμα που ξεπερνούν τις 10.000 ευρώ για κάθε επιχείρηση. Προβλέπεται πρόστιμο και διοικητικό πρόστιμο από 100, 250, 500 ευρώ ανάλογα την κατηγορία που είναι κάθε φορολογούμενος και βέβαια προς αύξηση στον φόρο ο οποίος θα κληθεί να πληρώσει ο φορολογούμενος, θα είναι προσαυξημένο με ένα ποσοστό. Θεωρώ ότι το Υπουργείο δεν πρέπει να έχει τιμωρητική διάθεση. Το Υπουργείο πρέπει να δώσει τη δυνατότητα να αποβληθούν δηλώσεις. Την ίδια ώρα καταγράφονται αρκετά λάθη τα οποία θα πρέπει να διορθωθούν, διότι στην αντίθετη περίπτωση θα κληθούν να πληρώσουν το οικονομικό μάρμαρο χιλιάδες φορολογούμενοι. Θέλει τροποποίηση. Έχουν γίνει σοβαρά λάθη. Η καθάριση που προκύπτει φόρος για πολλούς, ενώ δεν θα πρέπει να προκύψει φόρο. Έχουμε δήλωση που κάναμε χθες που ήταν χρεωστική περίπου 300 ευρώ και τελικά έγινε πιστωτική. Ο άνθρωπος πήρε επιστροφή πίσω. Θα ανέβουμε στην Αθήνα. Θα γίνει μια ευρύτερη σύσκεψη από την πρωτοβουλία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας και θα δούμε πώς θα αντιδράσουμε. Αλλά θεωρούμε ότι για μας η αντίδραση θα έρθει από τους πολίτες, οι οποίοι θα κληθούν να πληρώσουν πρόστιμα. Τι άλλο να κάνουν οι λογιστές, τι άλλο να κάνουν. Τα είπαμε και τα ξαναείπαμε. Η ευθύνη πλέον είναι στο Υπουργείο Οικονομικών.